Προφυλακιστέ κρίθηκαν πατέρας και γιος που κατηγορούνται για το θανάσιμο μαχαίρωμα του δεύτερου γιου της οικογένειας ανήμερα των Χριστουγέννων στην περιοχή της Θερίσου, με τον 26χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ο 55χρονος οδηγήθηκε πρώτος ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέως. Ο πατέρας του θύματος, που φέρεται αρχικά να είχε αρνηθεί την εμπλοκή του, σήμερα παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε 3 με 4 φορές τον 26χρονο γιο του, υποστήριξε όμως ότι βρισκόταν σε άμυνα. Ήταν σε άμυνα ο πατέρας, προς υποστήριξή του έτρεξε ο άλλος γιος για να τον υποστηρίξει και κατά τη διάρκεια της άμυνας προέκυψε το ατύχημα. Ποιος γονιός άλλωστε θέλει να προκαλέσει κακό στο παιδί του, το οποίο οφείλεται στον τρόμο και στην ταραχή που προκάλεσε η επίθεση από το θύμα, από τον Κρίσιαν συγκεκριμένα. Το περιστατικό που προέκυψε στο Σιβάν ήταν επειδή το παιδί ήταν σε ναρκωτικές ουσίες. Δεν υπήρχε κάποιο σοβαρός λόγος. Δυστυχώς, δεν υπήρχε κάποιο σοβαρός λόγος. Για να προστατευτεί ο πατέρας, εγώ μιλάω εκ μέρους του πατέρα, για να προστατευτεί ο πατέρας, προσπάθησε να αμυνθεί και να του πάρει το μαχαίρι, για να μην προκαλέσει περαιτέρω κακό. Το μαχαίρι δηλαδή το κρατούσε το θύμα. Το κρατούσε το θύμα, μάλιστα. Το κρατούσε το θύμα και πάνω στην πάλη. Έγινε ό,τι έγινε. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, είναι σοκαρισμένος από το τραγικό περιστατικό και δεν μπορεί να θυμηθεί πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ξεχωριστά από τον πατέρα και ο 24χρονος αδελφός του θύματος, που κατηγορείται ότι κρατούσε ακινητοποιημένο τον 26χρονο την ώρα της φωνικής συμπλοκής. Ο ίδιος ωστόσο υποστήριξε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή, καθώς είχε χάσει τις αισθήσεις του όταν ο αδελφός του τον χτύπησε στο πρόσωπο. Δηλώνει συγκλονισμένος, δεν μπορεί ακόμα να συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει και πώς εξελίχθηκε έτσι την ημέρα των Χριστουγέννων. Η ανάκριση είναι σε εξέλιξη, περιμένουμε διάφορες εργαστηριακές πραγματογνωμοσύνες, έχουν σταλεί τα πιστήρια προς εξέταση και αναμένουμε. Για το περιστατικό, ο ίδιος πώς περιέγραψε αυτά που είδε εκείνη. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν θυμάται το περιστατικό, καθώς ο αδελφός του κατάφερε ένα χτύπημα στο πρόσωπο και λόγω μιας εγχείρησης έχασε τις αισθήσεις του. Οπότε δεν είναι σε θέση να ξέρει τι ακριβώς συνέβη μεταξύ του πατέρα του και του αδελφού του. Ανακρίτρια και εισαγγελέας δεν πίστηκαν από τους ισχυρισμούς πατέρα και γιου που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία. Την ώρα που οι κατηγορούμενοι έπαιρναν το δρόμο για τη φυλακή, ο 26χρονος οδηγούνταν στη τελευταία του κατοικία. Για λόγους ασφαλείας δεν επιτράπηκε στον 24χρονο αδελφό του να παραβρεθεί στην τελετή, με τη μητέρα να κυδεύει τελικά μόνη το παιδί της.